Δήμαρχε, φέτος η ΚΟΣ δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές. Παρόλα αυτά, ευτυχώς δεν έχουμε τεράστιες καταστροφές ή κάτι έτσι που θα πρέπει να το σχολιάσουμε ιδιαίτερα. Παρόλα αυτά, και σήμερα έχουμε μια νέα φωτιά εδώ στην περιοχή του Μαστιχαρίου, προς Αντιμάχια. Όλα όμως πήγαν καλά, καθώς ήταν για μία ακόμη φορά πολύ συντονισμένες οι προσπάθειες και της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το μέτωπο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι και να αναμένουμε λίγο και τις επίσημες ανακοινώσεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Αλλά είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Η ΚΟΣ φέτος δοκιμάζεται. Είναι η τρίτη φορά που έχουμε εστίες πυρκαγιάς, μεγάλες εστίες, ασυνήθιστα μεγάλες θα έλεγα και με ασυνήθιστο τρόπο. Για την σημερινή έλαβε σήμα η πυροσβεστική υπηρεσία στις 5 παρατέταρτο το πρωί. Αυτό μας ανησυχεί. Και νομίζω ότι είναι ένα άξιο σημείο, αξιοπρόσεκτο μελέτης. Πρέπει να εστιάσουμε τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, για άλλη μία ακόμα φορά, ο συντονισμός και ο συγχρονισμός όλων όσοι εμπλέκονται της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, της ΔΕΙΑΚ, η οποία βρίσκεται σύμπασα εδώ, με στόλο, με ανθρώπινο δυναμικό, με βιτιοφόρα, οι εθελοντές, τα μηχανήματα, οι ιδιώτες δηλαδή, οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί στο τρίγωνο, στον τέος Δήμο Ηρακλειδών και είναι αξιοθαύμαστη η συμμετοχή τους, απέτρεψαν τα χειρότερα. Και βέβαια τα δύο ελικόπτερα που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή που χάραξε. Θέλω να πω και δημόσια ένα ευχαριστώ για τον συντονισμό στην περιφέρεια και στον ίδιο τον Περιφερειάρχη με τον οποίο είμαστε σε επαφή από τις πρώτες πρωινές ώρες. Θεωρώ ότι τα δύσκολα πέρασαν, αλλά πρέπει να είμαστε ακόμα λίγο συγκρατημένοι στις εκτιμήσεις μας.